Ζωή βγαλμένη από ταινία και μακριά από τη σταθερή ρουτίνα των ανθρώπων, αποφάσισε να ζήσει η Βαρβάρα Γιαννούλη από το Ρέθυμνο. Ένα κορίτσι 28 ετών που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό, φτάνοντας στην πρωτεύουσα για σπουδές, με τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας και την πιεστική ατμόσφαιρα που προκαλεί κάποιες φορές, αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Έχουμε την ντουλάπα με τα ρούχα μου. Από δίπλα είναι χημική τουαλέτα και το ψυγείο μέσα. Έχω μια μικρή βιβλιοθήκη. Αυτό εδώ είναι ο καναπές μου, ο οποίος ανοίγει και γίνεται κρεβάτι. Και εδώ έχουμε την κουζίνα. Εδώ η βρύση μπορεί να σηκωθεί έτσι. Μπορεί να σηκωθεί και να κάνεις ντουζ, φτάνει και μέχρι έξω. Όλο αυτό το είχα στο μυαλό μου 2 χρόνια και το σχεδίαζα, έψαχνα πράγματα στο ίντερνετ και σκεφτόμουν πώς θέλω να είναι. Και μόλις μάζεψα τα λεφτά, ήρθα εδώ στην Κρήτη και άρχισα να το φτιάχνω μέσα. Με βοήθησε πολύ και ο άντρας της αδερφής μου, που το έχει με την ξυλουργικά κτλ. Και μέσα σε 2-3 μέρες το φτιάξαμε με όλο. Είναι ένας συνδυασμός ελευθερίας και ανεξαρτησίας, αυτονομίας, δηλαδή έχω το ρεύμα μου από τον ήλιο, έχω νερό, εντάξει, νερό βρίσκεις εύκολα και δεν χρειάζομαι κανέναν και είσαι ελεύθερος. Από τους 4 τοίχους σε 4 τροχούς η Βαρβάρα νιώθει επιτέλους ελεύθερη, έχοντας τη δυνατότητα να ξυπνάει κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος, γυρίζοντας τον κόσμο με το σπίτι της. Δεν μπορεί να σκεφτεί πώς θα ξαναεπιστρέψει σε σπίτι, δηλώνει η ίδια, αφού βρήκε τον τρόπο ζωής που την εκφράζει. Πλέον που έχω ξεκινήσει να μένω μέσα στο βαν, κάθε φορά που μπορεί να πάω στη μάνα μου, ας πούμε, να την επισκεφθώ και να μου πει να μείνω εκεί, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να φύγω, να πάρω το βαν μου και να μείνω στο βαν. Γενικά κατανοώ ότι δεν ταιριάζει για όλους αυτός ο τρόπος ζωής. Για μένα πραγματικά μου ταιριάζει απίστευτα αυτός ο τρόπος ζωής και νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει στην ουσία έναν συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί έξω που δεν τα έχουμε ψάξει ακόμα. Ό,τι μπορεί να φαντάζει δύσκολο στα μάτια των ανθρώπων σχετικά με τη ζωή σε τροχόσπιτο, για εμένα είναι ευχάριστη καθημερινότητα, δηλώνει η ίδια, η οποία έχει ήδη προγραμματίσει τα πρώτα της ταξίδια με το τροχόσπιτο. Αφού γυρίσει την γενέτειρά της στην Κρήτη, έχει θέσει ως στόχο το πρώτο της μεγάλο ταξίδι να είναι στο Μαρόκο. Αυτό το καλοκαίρι που θα βρίσκομαι στην Κρήτη, γενικά ταξιδεύω στα χωριουδάκια της Κρήτης, σε αυτά που μου ζητάνε συνήθως από το TikTok άνθρωποι να πάω. Και μετά από Οκτώβρη που δεν θα βρίσκομαι εδώ, ο πρώτος μου προορισμός είναι στο Μαρόκο και μετά θέλω το καλοκαίρι να γυρίσω το γύρο της Ευρώπης. Επιλέγει να ταξιδεύει μόνη της καθώς της αρέσει να περνάει χρόνο με τον εαυτό της και σίγουρα δεν θέλει να ζήσει μια τετριμένη ζωή, κάτι που αποδεικνύει και η απόφασή της να μένει σε τροχόσπιτο. Δεν έχει για μένα διαφορά αν είσαι αγορικό ρίτσι. Θα ακούσω, ας πούμε, ότι αν και καλά δεν φοβάσαι το να μένεις ένα βαν έξω στον κόσμο. Θα πω όχι, δεν φοβάμαι καθόλου. Θα μπορούσα να φοβάμαι για πολλά άλλα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το λιγότερο που φοβάμαι.